Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι αντιθέσεις. Η χώρα έχει εισέλθει ούτως ή άλλως σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνει από την κανονικότητά της και την καθημερινότητά της. Και ταυτοχρόνως η Κρήτη βρίσκεται σε μια νέα στρατηγική και γεωπολιτική πραγματικότητα, όπως και όλη η Ανατολική Μεσόγειος την τελευταία δεκαετία. Η απόψινή εκπομπή λοιπόν εκφεύγει των πολιτικών εξελίξεων, άλλωστε είχαμε ένα πυκνό χρόνο ουσιαστικά 3 μηνών να συζητούμε γι' αυτά. Μένει όμως σε μια αμιγώς πολιτική παλέτα, διότι το μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει για μας με μεγάλες εξελίξεις είναι το ενεργειακό. Η Κρήτη φαίνεται ότι πια δεν μπαίνει στη σκακέρα απλά ως ένας κόμβος, ένα hub στους ενεργειακούς δρόμους, αλλά και δυνητικά μπορεί να είναι παραγωγός. Μένει αυτό να αποδειχτεί, να καταδειχτεί από τις ερευνητικές γεωτρήσεις μεγάλων κολοσσών, ουσιαστικά μια κοινοπραξία, η Exxon Mobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια, μετά την υπογραφή σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, και επισήμως της σύμβασης παραχώρησης για αυτό τον στόχο των αλυπέδων νότιο-δυτικά της Κρήτης, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση, απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλό φίλο πια της εκπομπής, με τον οποίο πρέπει να πω ότι περισσότερο από 10 χρόνια μαζί και χάρη στη δική του προτροπή έχουμε ιχνηλατήσει αυτό που λέγεται ενεργειακός πλούτος της πατρίδας μας και ειδικότερα της Κρήτης. Και μάλιστα οφείλω να είμαι δίκαιος απέναντί του. Ο ίδιος από τη δεκαετία του 70 μονοσήμαντα επιμένει ότι αυτό είναι το κλειδί για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια βάδιζε ένα μοναχικό δρόμο σε σημείο που να αποκαλείται ένας γραφικός επιστήμονας. Σήμερα βεβαίως πολλοί επικαλούνται τις δικές του εκτιμήσεις. Αν τον ρωτήσετε, ο ίδιος θα σας πει: εγώ είμαι ένας απλός γεωλόγος. Δεν είναι έτσι. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι ομότιμος ερευνητής στη Γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος που με πολύ πάθος πιστεύει σε αυτό το κλειδί του ενεργειακού πλούτου. Είναι ο κύριος Αντώνης Φόσκολος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Πράγματι, ο πλούτος είναι πολύ μεγάλος κάτω από την Κρήτη. Θα πρέπει να τονίσω ότι στην ανάδειξη αυτού του πλούτου βοήθησαν πάρα πολύ τόσο ο Γιάννης Ομανιάτης όσο και ο κύριος Σταθάκης και ο αφανής ήρωας για μένα ο Στεριούλης και ο κύριος Χατζηδάκης φαίνεται να είπε χτες ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Επομένως υπάρχει μία αλληλουχία. Πιστεύω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ την Ελλάδα. Το πιστεύω εκ πείρας, αυτό που έχω ζήσει στον Καναδά και είδα μια χώρα, μια πόλη η οποία ζούσε μόνο από τις αγελάδες, καουμπόικη πόλη, το Κάλγαρι, σήμερα να ζει από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Βγάζει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πετρέλαιο και άλλα τόσα ισοδύναμα φυσικό αέριο. Και εμείς κάποια μέρα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ το πιστεύω. Με τον Γιάννη τον Πασιά που έχω συζητήσει, μου λέει: Αντώνη, είσαι υπεραισιόδοξος. Του λέω κι εγώ: ας ξεκινήσουμε να τρυπήσουμε και βλέπουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Εχθές διάβασα στο site του κυρίου Λιγερού, του Σταύρου του Λιγερού, μια δήλωση από μια κυρία, την κυρία Νεγροπόντη Δελιβάνη, που έλεγε πού θα βρει ο Μητσοτάκης τα 50 δισεκατομμύρια που λέει για να μπορέσει η Ελλάδα να αναστηθεί. Τα 50 δισεκατομμύρια θα μας τα δώσουν οι Exxon Mobil και η Total όταν ξεκινήσουν τις έρευνες. Ο κάθε στόχος αφού τον βρούμε, για να τον φέρουμε στην παραγωγή, χρειαζόμαστε 4 δισεκατομμύρια. Ο κάθε στόχος. Αυτά τα χρήματα τα έχουν οι ξένες. Τα 4 δισεκατομμύρια, σας δώσω να καταλάβετε, είναι το ισοδύναμο των χρημάτων που θα επενδύσουμε στο ελληνικό
ο Λάτσης. Λοιπόν, εμείς για κάθε στόχο πρέπει να επενδύουμε 4 δις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για αυτούς τους 10 στόχους που έχουν πάρει πρέπει να επενδύσουμε 40 δις. Να τα χρήματα από που θα βρεθούν. Να η ανάπτυξη της χώρας. Και αν μπούμε λίγο παραπάνω θα δούμε και λεπτομέρειες τι μπορούμε να στείλουμε στην Ευρώπη, τι δεν μπορούμε να στείλουμε στην Ευρώπη και με βάση τις ποσότητες που μπορούμε να στείλουμε στην Ευρώπη κάνω τον υπολογισμό πόσοι άνθρωποι θα δουλέψουν, ποια είναι τα έσοδα του δημοσίου από το φόρο εισοδήματος και τι θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, όχι από τα κοιτάσματα, από αυτούς που θα δουλεύουν. Αυτά είναι άλλα έσοδα, τα οποία κανένας δεν τα έκτιμα. Όταν αρχίσεις να δουλεύεις και βάλεις ανθρώπους να δουλεύουν, καταρχήν θα πέσει η ανεργία από το 19 που είναι σήμερα στο 12, μεγάλη πτώση, αλλά βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους εκτιμώ το λιγότερο με τα 10, με τους 10 στόχους, αξιοποιήσεις των 10 στόχων, υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στις 240.000. Να το κάνουμε 250.000 για να κάνουμε έναν απλό λογαριασμό με 4.000 ευρώ που είναι το κατώτατο, ο κατώτατος μηνιαίος μισός, ο κατώτατος είναι 4.000 ευρώ. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι απολαβές των ανθρώπων. Το 25% θα πηγαίνει στο δημόσιο, 250 εκατομμύρια. 250 εκατομμύρια. Επί 12 μήνες κάνουν κοντά στα 2.800 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτά, επί 100 χρόνια, βγάλαμε το χρέος μόνο από το φόρο εισοδήματος. Δεν μιλάω για την αξία που θα πάρει. Προφανώς και θα ανοίξουμε και πολλά, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει πια πρόβλεψη και καλά είπατε εσείς ότι το ελληνικό κράτος αυτό το θέμα φαίνεται πλέον να έχει μια συνέχεια. Υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για την ενίσχυση ως πόρος στο συνταξιοδοτικό της χώρας. Θέλω όμως να πιάσουμε λίγο το νήμα διαφορετικά σήμερα. Κοιτάξτε, εάν αυτά τα λέγατε αρχές δεκαετίας του 80, θα σας χαρακτήριζαν όπως σας χαρακτήρισαν όταν λέγατε για τον ενεργειακό πλούτο της πατρίδας μας. Σήμερα είναι αλλιώς. Θέλω να σας ρωτήσω, κάνοντας ένα comeback, αν αισθάνεστε ότι για μεγάλους πολιτικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους συμφερόντων, χάθηκαν 2 με 3 δεκαετίες τουλάχιστον σε πεδίο έρευνας από τη χώρα μας. Ναι, αυτό είναι σαφές, διότι η ΔΕΠΕΚΗ επί Τερέζας Φωκιανού είχε βρει τα κοιτάσματα. Και μόλις τα βρήκε, την άλλη μέρα την κατήργησα. Είχε βρει τα κοιτάσματα στο Κατάκολο, στον Πατραϊκό, δυτικά της Κέρκυρας και την άλλη μέρα την κατήργησαν. Δεν υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα. Και αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε ότι δεν υπάρχουν τα κοιτάσματα, μετά από 20 χρόνια λένε ότι υπάρχουν. Δεν τα βάλε ο Θεός εχθές για να τα βρουν αυτοί. Άρα ήταν εσκεμμένο να καθυστερήσει αυτό το πράγμα. Εγώ πάντα εξαγοράστηκαν συνειδήσεις για να μπει το ρωσικό φυσικό αέριο. Και διώξαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλαμε. Καλούς υπουργούς τους διώξαμε για να μπει το φυσικό αέριο. Τελικά το φυσικό αέριο της Ρωσίας το έχουμε, αλλά αυτό που θα βγάλουμε από την Κρήτη δεν πάει στην Ελλάδα, είναι μικρές οι ποσότητες. Θα πάει στο εξωτερικό, θα το βγάλουμε 100%. Και δεύτερον, αυτοί που λένε ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς υδρογονάνθρακες, δεν ξέρω πού ζουν. Είναι το ότι ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε από τότε που γεννήθηκα. Που ήταν 1.800.000.000 στα 7.5 με 8 δισεκατομμύρια, και τότε συζητούσαμε την θεωρία του Μάλθου ότι δεν μπορεί η γη, δεν μπορεί η γη. Εκείνη την εποχή άρχισε να μπαίνει μέσα, να μπαίνουν οι υδρογονάνθρακες. Βγήκαν τα λιπάσματα, αυξήθηκε η γονιμότητα των εδαφών, άρχισε μεγαλύτερη παραγωγή και μπορέσαμε και κρατήσαμε αυτόν τον πληθυσμό. Τώρα, άμα λέμε ότι δεν θα έχουμε υδρογονάνθρακες, σημαίνει τι? Ότι θα πέσει η γονιμότητα των εδαφών. Άρα θα πέσει και ο πληθυσμός. Πάει λοιπόν στον αέρα, τεινάζεται όλη η ανάπτυξη του κόσμου.
Δεν μπορούμε να λέμε επιπολαιότητες δήθεν ότι είμαστε εναντίον του διοξιδίου, του άνθρακος κτλ. Και αναπτύσσεται μια φιλολογία η οποία δεν στέκεται επιστημονικά. Νομίζω λοιπόν ότι ερχόμαστε στην Κρήτη, ναι, ναι, διότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της Κρήτης. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν θα λύσει μόνο το δικό της πρόβλημα. Θα λύσει παγκόσμια προβλήματα, διότι θα σταθεροποιηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Όταν υπάρχει μια άλλη πρώτη ύλη, η οποία είναι φτηνή και καθαρή, θα αρχίσουν σιγά σιγά οι βιομηχανίες να πηγαίνουν προς αυτήν. Ένα παράδειγμα με τη Λινέως. Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες τώρα γυρίζουν στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις πριν 10 ημέρες ανακοίνωσαν με επίσημο οικονομικό δελτίο ότι είναι πια η πρώτη παραγωγός χώρα φυσικού αερίου? Το θεωρείτε τυχαίο? Όχι. Όχι. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ την τεχνολογία τους. Χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό στην ξηρά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Μία μορφή φυσικό. Με τη μέθοδο του fracking. Με τη μέθοδο του fracking. Μάλιστα. Αλλά γελάω, διότι... Στην ξηρά είναι κατά κάποιο τρόπο βλαπτική. Είναι βλαπτική. Και δαπανηρή. Και δαπανηρή. Άρα το fracking όμως δεν εφαρμόζεται στις υποθαλάσσιες εκμεταλλεύσεις. Κατόρθωσαν λοιπόν οι περιβαλλοντολόγοι, οι οποίοι είναι πάντα μέσα στο ΙΠΕΝ, να βάλουν το σταθάκι και τον κατρούγκαλο να κάνει δήλωση ότι οι εκμεταλλεύσεις κάτω από την Κρήτη δεν θα γίνουν με fracking. Μα δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο με fracking. Μου βάζεις μέσα δια νόμου ότι θα απαγορεύεται το fracking στα κοιτάσματα της Κρήτης, δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου fracking σε υποθάλασσα εκμεταλλεύσεις. Άρα λέτε πλεονασμός. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα, κύριε Φόσκολε, πριν μπούμε στα ενδότερα, γιατί έχετε φέρει πολύ υλικό απόψε. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εκτίμηση που κάνετε για τον ενεργειακό πλούτο, και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, είναι απαραίτητο η χώρα να προχωρήσει σε οριοθετήσεις ΑΟΣ και ανακήρυξη ΑΟΣ, ή το λένε κάποιοι πάλι καλή ώρα σαν και εσάς στα όρια του γραφικού, όπως ο κύριος Καριώτης, όπως ο κύριος Κονοφάγος, ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Λίγερος και διάφοροι άλλοι. Ή η ΑΟΣ τελικά είναι ένα από τα κλειδιά? Η ΑΟΣ είναι κλειδί, διότι αυτά τα κοιτάσματα που έχουμε από την Κρήτη επεκτείνονται και κάτω από τα Δωδεκάνησα. Και είναι σχεδόν τόσα όσα της Κρήτης, αλλά αν βάλουμε και τη λεκάνη του Ροδότου, που είναι μέσα και αυτή, μέσα, και δυστυχώς δεν οριοθετούμε με την Αίγυπτο, παρόλο ότι η Αίγυπτος μας... είναι απαραίτητη, διότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας. Αλλά γνωρίζω ότι, και ας μου επιτραπεί να έχω κάποια ελευθερία να πω, ότι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και παίζουν με τις λέξεις για γυαλίτιδα, για το ένα, για το άλλο. Αυτά είναι δικαιολογίες. Και όλοι αυτοί προέρχονται από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι υπολείμματα της κυβέρνησης Σιμίτη που έχουν παραμείνει μέσα στο Υπουργείο. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα υπήρχε και επί Σαμαρά, όταν ήταν ο Αβραμόπουλος, το ίδιο πράγμα. Όταν πήγαμε και μας κάλεσε ο Σαμαράς τον Άγγελο, τον Συρίγο, εμένα, τον Κονοφάου και τον Λιγερό, και τον Σόλωνα, τον Κασίνη, που το απαγόρευσε να έρθει ο Χριστόφιας. Δεν ήθελε ο Χριστόφιας να ανακαλυφθούν τα κοιτάσματα της Ελλάδος, όπως δεν ήθελαν να ανακαλυφθούν και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Ήταν μια φιλοσοφία. Λοιπόν, μας συναντάει πριν μπούμε μέσα ο Αβραμόπουλος και άρχισε να πούμε να καταφέρεται εναντίον αυτής της άτυπης ομάδας που συμβούλευε το Σαμαρά. Υπήρχαν απάντα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε για κάποιο λόγο να επεκταθούμε και να φτάσουμε εκεί. Και έρχομαι σε αυτό το σημείο που δίνουν συγχαρητήρια στο Γιάννη Τομανιάτη, ο οποίος ουσιαστικά
καθόρισε τη μέση γραμμή μεταξύ Λιβύης Ελλάδος και έχουμε σήμερα τα κοιτάσματα και σήμερα όλοι μιλάμε ότι θα πάρουμε χρήματα από αυτά τα κοιτάσματα. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν και συνέχισε το έργο του και ο Σταθάκης. Και επειδή ήταν πετυχημένος και ο Σταθάκης, γι' αυτό δεν τον ψήφισαν οι Σιριζέοι. Ούτε ο Μανιάτης εξελέγη. Ούτε ο Μανιάτης εξελέγη. Δεν τον ψήφισαν οι οπαδοί, οι οπαδοί του. Του Κινάλ, του Κινάλ. Πήραν εντολή να μην ψηφιστούν. Αυτό πιστεύετε? 100%. Πείτε μου κάτι, λέτε λοιπόν ότι υπάρχει μία συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποιων ανθρώπων που δεν ήθελαν να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και γιατί θέλω να το κλείσω εδώ. Το Καστελόριζο έχει αξία μόνο γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, όπως μας έχει εξηγήσει άπειρες φορές ο κύριος Καριώτης, ή ενδεχομένως, και ρωτώ τώρα τον επιστήμονα Αντώνη Φόσκολο, με την ικανότητα που έχει στα γεωλογικά, κρύβει και αυτό το σύμπλεγμά του ενεργειακό πλούτο? Κρύβει, και το είχαν δείξει οι Νορβηγοί, οι TGS Nopec, και είχαν πάει με αυτά τα στοιχεία είχαν πάει στο Χατζηδάκι. Ο Χατζηδάκης έκανε για 6 μήνες, ήταν υπουργός επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και επανήλθε τώρα. Και είπε ότι εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, πηγαίνετε στο Μουσουρούλη. Ο Μουσουρούλης ήταν ο γραμματέας του Υπουργείου του ΙΠΕΚΑ τότε. Και ο Μουσουρούλης τους λέει, μα δεν έχουμε νομοθεσία. Και προσπαθούσαν άνθρωποι συνεχώς να μας πούνε ότι έχουμε κοιτάσματα κάτω από αυτή την περιοχή. Και βεβαίως, δεν ξέρω αν έχετε δει τελευταίως, οι Τούρκοι δεν συζητάνε πλέον για Αιγαίο, το οποίο είναι ψίχουλα για τους Τούρκους. Συζητάνε για Κρήτη, Καστελόριζο κτλ. Δηλαδή έχουν ξεφύγει. Ποιους έχουμε συμμάχους? Τον ελληνικό στρατό, ιδιαίτερα το ελληνικό ναυτικό, που γνωρίζει ότι υπάρχουν κοιτάσματα εκεί και δεν τους αφήνει. Είναι ενήμερη στρατιωτική. Το ΙΠΕΘΑ είναι πάντα, δεν βρίσκεται σε αρμονία με το ΙΠΕΞ, το δικό μας, το οποίο, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι και παράρτημα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο τρόπος με τον οποίο αντίδρα είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος. Δικές μου απόψεις. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι έχουμε. Και η στοιχομηθεία μου μέσα, έρχομαι για το θέμα της ΑΟΣ, ρωτάει ο Σαμαράς το Συρίου και τι θα γίνει με την ΑΟΣ. Και του λέει, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά, πρώτα με τη Λιβύη, μετά με την Ιταλία και όταν μπορέσουμε και με την Αίγυπτο και όταν μπορέσουμε φτάνουμε και με την Τουρκία. Του είχε υποδείξει ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σταδιακά να λύσουμε τα προβλήματα. Ο Συρίγος ήταν σοφός. Και απορώ πως ο Συρίγος, που είναι και αυτός από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, κατόρθωσε να εξελιχθεί μέσα σε αυτό το τμήμα ή τη σχολή που είναι εναντίον της ΑΟΣ. Εντάξει, ο Συρίγος δεν έγινε υπουργός. Ναι. Εξελέγει βουλευτής, υπουργός προσώρας δεν έγινε. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος τον εμπιστεύτηκε. Εντάξει, κατέβηκε σαν βουλευτής. Σωστά. Εντάξει, δεν ήταν. Άρα, κύριε Φόσκολε, για να κλείσουμε και να μπούμε στα πιο ειδικά, θεωρείτε την ΑΟΣ, είτε οριοθέτηση είτε ανακήρυξη, καθοριστική σημασία? Είναι κλειδί για σας. Καταρχήν, ανακήρυξη και εν συνεχεία πάμε. Εντάξει. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα φτάσουμε στην ανακήρυξη. Δεν θα φτάσει η ελληνική κυβέρνηση. Προσέχετε. Θα την ανακηρύξουν οι Αμερικανοί για να πάρουν τα κοιτάσματα. Οι Αμερικανοί θα βάλουν το πόδι τους, διότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν αυτά τα κοιτάσματα να πέσουν σε τουρκικά χέρια. Διότι οι Τούρκοι θα μετά θα χορεύουν όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Και το ξέρουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δουν κοιτάσματα. Όπως χάσαν τα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής το 1916, στη συμφωνία της Δαμασκού. Όλοι θυμόμαστε το έργο του Λόρενς της Αραβίας που είναι πραγματικότητα. Αλλά και την περίφημη γραμμή Σάιξ-Πικό, Η γραμμή Σάιξ-Πικό ήταν η γραμμή της Total. Ήταν η γραμμή των εταιριών πετρελαίου, Shell, Total και BP. Αυτές διαλύσανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, πριν 100 χρόνια. Αυτές θα διαλύσουν ξανά την υπόλοιπη Τουρκία, αν προσπαθήσει να πάρει τα κοιτάσματα. Ερώτηση. Το γεγονός ότι η BP, και με αυτό θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα,
είναι για την ώρα εκτός παιχνιδιού Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά μέσω παρένθετων εταιριών και της Rosneft, που έχει μετοχικό κεφάλαιο και KBP, είναι στις έρευνες της Τουρκίας. Σας βάζει στα αίματα ότι μπορεί να παίζει το παιχνίδι με την Τουρκία? Ναι, ξέρετε ποια είναι η διοίκηση της Rosneft? Είναι ο Σρέντερ. Ο Σρέντερ.